μέσα σε όλα μας είπε και για το στρατό. Έλεγες λέει ψέματα, βάσει πόση. Αλλά δεν έγινε μας πει ένα αποδεικτικό στοιχείο. Εγώ τι λέω. Εγώ λέω Φραγκούλης Γεώργιος Λιάνης. Μπορεί να τον πάρει οποιοδήποτε πολίτης, τον κύριο υφυπουργό, και να το ρωτήσετε. Πήρατε τον δήμαρχο Αμυντέο και του είπε αυτά και αυτά, ότι το στρατόπεδο φεύγει γιατί η διοίκηση του κυρίου Θεοδωρίδη αρνήθηκε αυτά στον αρχηγό τον κύριο Φραγκούλη. Σας το λέω εφθαρσό. Γιατί δεν μπορείτε. Εγώ το πήρα και θα το βάλουμε μαζί. Λοιπόν. Λες ψέματα. Εγώ το πήρα εγώ του κύριε Φραγκούλη. Μετά την αναφράση. Λες ψέματα. Κύριε Θεοδωρίδη, κύριε Θεοδόρου. Ψέματα λες. Κύριε Θεοδωρίδη, κύριε Θεοδόρου. Θα το βάλουμε μαζί. Κύριε Θεοδωρίδη, κύριε Θεοδόρου. Λοιπόν. Όποιος πολίτης θέλει, όποιος πολίτης μιλάει, όποιος πολίτης μιλάει. Και ο δήμαρχος σας απαντάει στον ίδιο χρόνο. Όχι, δεν απαντάει δύο λεπτά. Όχι, σας παρακαλώ. Ούτε εσείς απαντάει, κύριε Δήμαρχε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Ούτε εσείς ούτε ο κανονισμός λέει, απαντά ο δήμαρχος. Κάνετε λάθος. Να τον ανοίξει. Δύο λεπτά για πέντε ερωτήσεις. Βεβαίως, να ανοίξουμε το κανονισμό. Καμία απάντηση μετά δύο λεπτά για πέντε λεπτά. Θα με αφήσετε, δεν μου ζητήσει να ανοίξει το κανονισμό. Να ανοίξει το κανονισμό. Λοιπόν, ένα λεπτό κύριε Φάτη. Ένα λεπτό, διότι εδώ πέρα προσπαθεί να δημιουργήσει άλλο. Λοιπόν, ακολουθεί η διαδικασία των απαντήσεων χωρίς διάλογο με τη δυνατότητα και υποχρέωση του Δημάρχου και των Δημάρχων για παροχή στοιχείων και πληροφοριών για το σπίτι. Ο χρόνο για κάθε ανακοίνωση πρόταση, ερώτηση, αναζήτηση στοιχείων ή απάντηση δεν μπορεί να επιβαίνει τα δύο λεπτά. Η απάντηση αφορά του Δημοτικού Συμβούλου, όχι τον Δήμαρχο. Όχι τον Δήμαρχο. Η απάντηση, γιατί δεν αφορά. Ποτέ. Λέει πουθενά ότι λοιπόν, η απάντηση δεν αφορά τον Δήμαρχο. Ποιο απαντάει. Επικαλούμε την μαρτυρία. Επικαλούμε την μαρτυρία του κυρίου Ρακόπουλου. Του κυρίου Ρακόπουλου. Κύριε Νικολαίδη, ποτέ ο Δήμαρχος έρχεται να απαντήσει σε 20, 25 και 30 ερωτήματα. Και 30 ερωτήματα. Εδώ είναι ο κύριος. Κύριε Παπαχρήστου, εδώ είναι ο κύριος Δρακόπουλος. Εδώ είμαι και εγώ, εδώ είναι και ο κύριος Θεοδωρίδης. Ποτέ και εγώ ότι ήμουν δήμαρχος και εσείς ήταν δήμαρχος, απαντούσαμε μισή ώρα, 3, 4, 40, 50 λεπτά. Συνεχίζει κύριε Δήμαρχε. Συνεχίστε. Συνεχίζει κύριε Δήμαρχε. Συνεχίζει κύριε Δήμαρχε. Συνεχίστε. Ο κύριος Θεοδωρίδης θέλει να διακόψει. Θέλει να διακόψει. Ναι, ναι, κύριε Θεοδωρίδη. Θέλει να απαντήσουμε. Κύριε Θεοδωρίδη, απαντούσαμε σε εσάς, σε μένα. Σοβαρά μιλάτε. Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε. Αυτή είναι η διαδικασία. Απόλυτα ψεύδω. Απόλυτα. Μόνο δύο λεπτά έβαζα τα συνεχίστε κύριε Δήμαρχε. Ομόφωνα τα φύλλα. Ομόφωνα το ψηφίσαμε το κανονικό φωνάρι. Δεν συμμετείχαμε. Κύριε Ρακόπουλε συμμετείχατε. Λείπαμε από τις συνεδρίες. Ορίστε, ο κύριος Ρακόπουλος συμμετείχε. Απόλυτα. Για τον κανονισμό, ας κύριε Θεοδωρίδη, ομόφωνα. Εγώ, ο κύριος Φίστα και ο κύριος Ρακόπουλος. Τι λέτε, κύριε Θεοδωρίδη. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που συμμετείχατε. Αφήστε, κύριε Ρακόπουλε, συμμετείχατε. Ομόφωνα, δεν το εγκρίναμε. Ομόφωνα δεν εγκρίναμε το κίνημα. Εγώ εσύ και ο κύριος Φίστα. Συνεχίσει κύριε Δήμαρχε. Δεν θέλω να πιστέψουμε ότι είναι ναι, δεν τα έκανα καθόλου. Πρόβλημά σας είναι αυτό. Εγώ, η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα. Είχατε εκπρόσωπο στην Επιτροπή, ο οποίος ομόφωνα τον έκανε. Ο εκπρόσωπος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης εκπροσωπούσε την παράταξη. Συνεχίστε. Κύριε Θεοδόρου, εάν νομίζετε ότι ο κύριος Θεοδωρής χρειάζεται τη συνεργασία σας, έχετε πρόβλημα. Έχετε πρόβλημα. Εγώ συντονίζω. Συντονίζετε, όχι κρίνετε. Δεν σας έχω στο λόγο. Κλείστε το μικρόφωνο. Εντάξει. Λοιπόν, κι ούτε το ύφος αυτό τρομάζει κάποιον. Λοιπόν, θα απαντήσουμε στα θέματα τα υπόλοιπα. Όχι, θυμάστε χαίρεστε κύριε Θεοδωρή. Εσείς τι κάνετε. Πάμε να απαντήσουμε λοιπόν. Πάμε για την συμπεριφορά του απέναντί σας. Αφού συμπεριφέρεστε. Μήπως μιλούσες δύο λεπτά. Λοιπόν, συνεχίστε κύριε Θεοδωρή. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν, προχωρούμε στις απαντήσεις. Ενοχλείστε από τις απαντήσεις, μάλλον κύριε Θεοδωρή, δεν έχετε πρόβλημα. Σοβαρά σου λέω. Εκτείνεστε.
Με συγχωρείτε, αλλά κτίδεστε. Συνεχίζει η κυρία Δημαρχή. Άφησε τα όλα τα άλλα. Συνεχίζει η κυρία Δημαρχή. Θα συνεχίσει τον κανονισμό, θα τον αλλάξει. Τι καλά! Εσύ δεν το ξέρει ποτέ. Παίρνε το λόγο συνεχώ χωρί να το ξέρει. Μα αφού παραβιάζει κανονισμού. Συνεχίζει η κυρία Δημαρχή. Παραβιάζει κανονισμού. Λοιπόν, είστε εκτό θέματο. Δύο λέξει εκτό θέματο. Όχι, δεν είναι εκτό θέματο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Θοδωρή. Έχω το δικαίωμα να σα πω. Κύριε Θεοδωρή, τα είπαμε. Σα διάβασα τελείω το θέμα. Πρώτα δεν καταλαβαίνει. Τελείωσε το θέμα, κύριε Θεοδωρή. Πάρα πολύ καλά. Απαντήστε. Απαντήστε. Ολοκληρώνει ο Δήμαρχος τις απαντήσεις του χωρίς διάλογο. Κατά παρέκκληση σας έδωσε το λόγο να απαντήσετε στον Αμίντα. Κατά παρέκκληση. Πάλι. Σας το εξηγώ. Παρέκκληση. Παρέκκληση κάναμε, κύριε Θεοδωρίδη, για το θέμα του Αμίντα. Απαντήστε σας παρακαλώ για το θέμα του Αμίντα. Να συνεχίσω. Σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, για τον Αμίντα. Παρέκκληση είναι να απαντήσω. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Παρέκκληση είναι να απαντήσω για το θέμα του Αμίντα. Ακριβώς. Ναι. Κατά παρέκκληση. Λυπάμαι. Λοιπόν. Η μία μας και η βούλησή μας ούτε ένταση να δημιουργούμε ούτε να παραδοθούμε η παρεμηνία από μέρους του κανονισμού, η ανάγνωση του, η σκόπινη διαστρέβλωση του γεγονότος ότι δεν ψηφίστηκε. Αφήστε να τελειώσει, παρακαλώ. Αν δεν θέλει ένταση, δεν διακόπτες. Η σκόπινη διαστρέβλωση του κανονισμού αλλά και τη έλλειψη ψήφου από μέρους μας γιατί απήγαμε ενώ εξακολουθείτε, ενώ το γνωρίζετε ότι δεν είμαστε παρόντες όταν ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, συνεχίζετε να λέτε ότι ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα αυτά μας αναγκάζουν να αποχωρήσουμε. Θεωρούμε ότι αυτό ούτε στις προθέσεις μας είναι, ούτε στη βούλησή μας. Λυπούμαστε πολύ, δεν μπορείτε όμως να μας θυμώσετε. Λοιπόν, για να ενημερώσω το σώμα, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε μια επιτροπή τριμελής, εγώ, ο κύριος Στρακόπουλος και ο κύριος Φίστας, δηλαδή από όλες τις παρατάξεις, να επεξεργαστούν το κείμενο του κανονισμού και να το φέρουμε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η επιτροπή λοιπόν, η οποία αποτελείται και από τις τρεις παρατάξεις, έγιναν παρατηρήσεις, παρεμβάσεις, έγιναν δεκτές όλες τις παρεμβάσεις που προτάθηκαν από τα τρία μέλη. Υπήρξε ένα ενιαίο κείμενο, ξαναελέγχθηκε το ενιαίο κείμενο και από τα τρία μέλη και ομόφωνα από την Επιτροπή ήρθε το κείμενο προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνη την ημέρα ο κ. Θεοδωρής με την γνωστική πρακτική απεχώρησε για άλλους λόγους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως η πρόταση της Επιτροπής από όλες τις παρατάξεις ήταν ομόφωνη. Αυτό είπαμε. Λοιπόν, ξέρεις πολύ καλά ο Ρωμανός. Λοιπόν, κύριε, συνεχίζουμε. Ήταν σαφές αυτό που είπε κύριε Θεοδωρίδη. Ήταν σαφές. Όμως και αυτό που είναι ακόμη ήταν σαφές. Δεν ψηφίζει η Επιτροπή, ψηφίζει. Λοιπόν, ήταν σαφές αυτό που είπα.